κύριος Καβέζος, ο οποίος δεν προσήλθε. Και η τελευταία βλέπεση και πιο συγκινητική για μας, διότι είναι και παππούς μας, του κυρίου Στυλιανού Γρηγοριάδη, από τον κύριο Γεωργίο Δευτέρα. Την οποία δημιούργησε την ανεξάρτητη κίνηση ο αγαπητός μας Βασίλης Ρεδούσης, ο πρόεδρος, είχε απήχηση όχι μόνο στην Καλλιθέα αλλά σε όλη την οικουμένη. Πρώτα πάγος μπροστά με την πεποίθηση ότι θα ενώσει το λαό της Καλλιθέας, ξεκίνησε με λίγους, αλλά στην πορεία έγιναν πολλοί. Δεν προσέφερε μόνο στην αυτοδιοίκηση, προσέφερε και στον αθλητισμό. Αγωνιστήκαμε μαζί και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον αγαπούμε, τον Δεδούση. Πολύ, πάρα πολύ. Και αυτή τη στιγμή θυμούμε τα εγγόνια, τα δυσέγγονα που έλεγα πόσο μ' αγαπάτε, πόσο αγαπάτε τον παππού. Πολύ παππού, πολύ, μα πόσο πολύ, ως τον ουρανό. Και εμείς αγαπάμε, αγαπητέ Δεδούση, πολύ, ως τον ουρανό. Αξίζουν και πολλά συγχαρητήρια στην οικογένεια του Δεδούση. Στη γυναίκα του, η Γίνα, τα παιδιά του, που στάθηκαν βράχοι μαζί του, διότι και αυτοί προσέφεραν για να προσφέρει και ο Δεδούσης σε όλη την καλλιτέρα. Λυπούμε ειλικρινά, σήμερα που η αίθουσα αυτή έπρεπε να είναι γεμάτη, μα πολύ γεμάτη, διότι αυτά που προσέφερε ο αγαπητός μας Δεδούσης αξίζουν πολλά και πολλά συγχαρητήρια. Τον αγαπήσαμε τον Δεδούση. Γιατί? Διότι ήταν ειλικρινής. Συνεργαστήκαμε. Τίμια. Αν βρεθεί ένας να πει ότι τότε με την Καλλιθέα το ποδοσφαιρικό σύρο της Καλλιθέας που ήθελαν ορισμένοι παράγοντες να το δώσουν στο προποδικείο. Πρώτος ο Δεδούσης ξεκίνησε και είπε ένα μεγάλο όχι. Και μαζί του και εμείς. Όχι στο προποδικείο. Και ξεκινήσαμε μαζί, ενώσαμε το λαό της Καλλιθέας με τάλιρο, με δεκάρυπο, ξεκινήσαμε και φέραμε αποτελέσματα καλά. Και τα αποτελέσματα ήταν αυτά που μπήκε στην πίτα εθνική. Και θα έμπαινε και στην άλφα. Αλλά δυστυχώς, πολλοί παράγοντες δεν το θέλησαν αυτό. Στην
στην κίνηση είναι δώσει την ανεξάρτητη την οποία προχώρησε. Ας λέμε αλήθειες. Αντέδρασαν όλα τα κόμματα, διότι δεν ήθελαν να ενωθεί ο λαός της Καλυθέας και μαζί να προσφέρει για την Καλυθέα. Δυστυχώς δεν το πετύχαμε όσο έπρεπε. Όμως ο Δεδούσης στάθηκε μπροστά της κεφάλι, ξεκίνησε, μπήκε στο Συμβούλιο, εκεί προσέφερε πολλά και ακόμη θα προσέφερε εάν η υγεία του δεν πήγαινε τόσο καλά. Εύχομαι η υγεία του να γίνει καιρός δυνατός και πάλι να ξεκινήσει το έργο εκείνο το οποίο ανέλαβε στο παρελθόν, να το ξεκινήσει, να το φέρει πέρα εις πέρας. Πρόεδρε, και σε λέμε πρόεδρε διότι είσαι αληθινός πρόεδρος. Ορισμένοι πρόεδροι που βγαίνουν σήμερα και λένε είμαστε με το λαό είναι ψεύτες. Ενώ εσύ είσαι αληθινός. Το έκανες, το έπραξες και θα το κάνεις και στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ.